έχουν εγκαταλείψει. Την ώρα που επικρατεί απόγνωση και δυσαρέσκεια σε μεγάλη μερίδα πληγέντων, δημοτών και επαγγελματιών στο Αρκαλοχώρι, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί λύσεις είτε για τη φιλοξενία του σε οικίσκους, είτε σε ζητήματα οικονομικής φύσεως, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εξέφρασε την άποψη ότι στο Αρκαλοχώρι το ελληνικό κράτος ενήργησε σωστά και δημιούργησε ένα μοντέλο διαχείρισης για την αντιμετώπιση των σεισμών. Ειλικρινά είμαι περήφανος έχοντας και την ευρωπαϊκή εμπειρία, γιατί είδα ότι αυτή η χώρα παρόλες τις ελλείψεις σε σύστημα, σε οργάνωση, έχει τέτοιο ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να βασιστεί πάνω του και να έχει μια τέτοια επιτυχία στη διαχείριση των κρίσεων. Θεωρώ ότι στο Αρκαλοχώρι το ελληνικό κράτος αντέδρασε σωστά. Οι κίτρινες επιχειρήσεις τώρα που υπάρχουν στην περιοχή είναι το θέμα ότι πρέπει να ελεγχθούν άμεσα από τα κλιμάκια, να ξεκαθαριστεί το θέμα για να μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα πιο γρήγορα. Εκεί χρονοτριβούνε. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που έχουν μείνει εντός εισαγωγικών άστεγες και υπάρχουν και πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουν κριθεί πράσινες, αλλά έχουν πάρα πολλές ζημιές. Πιθανότατα την Δευτέρα θα φιλοξενηθούν οι πρώτες οικογένειες στους οικίσκους, δήλωσε ο Μανώλης Φραγκάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Σαλαπάτα. Θα ξεκινήσουμε τώρα να τοποθετήσουμε τους ανθρώπους στους πρώτους 34 οικίσκους, ίσως από τη Δευτέρα, με κριτήρια τα οποία θα είναι καθαρά τώρα κοινωνικά. Λείπει μόνο το ρεύμα, στο οποίο βέβαια καθυστερεί η ΔΕΗ. Εν τω μεταξύ, αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις των επιχειρηματιών, καθώς αύριο εκπνέει η παράταση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ. Το ΦΠΑ που είναι Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο για τα απλογραφικά βιβλία και του μηνός Σεπτεμβρίου για τα διπλογραφικά βιβλία. Αυτά τα ΦΠΑ λήγουν αύριο, 29 του Οκτώβρη, και δεν έχει δοθεί κάποια μέρημνα για παράταση, έτσι ώστε να ξέρουν οι επιχειρήσεις εδώ τι πρέπει να κάνουν. Ούτε οι ασφαλιστικές φορές έχουν μετατεθεί, ούτε το ΕΜΦΙΑ έχει λυθεί. Ούτε το ΦΠΑ που είναι για τις επιχειρήσεις, ούτε αυτά που υποσχέθηκαν για την αναστολή, τέλος πάντων, κάποιων πληρωμών στις τράπεζες κτλ. Από όσο γνωρίζω. Αυτά τα θέματα, αν δεν λυθούν σύντομα, λυπάμαι που σας το λέω, οι επιχειρήσεις του Αρκαλοχωρίου θα κλείσουν. Την ίδια ώρα φαίνεται πως δρομολογούνται εξελίξεις για τα επικινδύνω σε τιμόρο πακτήρια στην καρδιά του Αρκαλοχωρίου, με τις κατεδαφίσεις να ξεκινούν εκτός απροόπτου από την ερχόμενη εβδομάδα. Έχουν προχωρήσει διαδικασίες σε ό,τι αφορά τα ετοιμόρροπα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Επόμενη εβδομάδα θα. Ναι, πιστεύω, ναι. Είναι τα πρώτα τα επικίνδυνα, αυτά που έχουν κόψει την κυκλοφορία στο Αρκαλοχώρι μέσα και άλλα περιφερειακά.